Τι τύχει, Ελένη, ποτέ εσένα ότι είσαι τόσο εργασιομανής που το καλοκαίρι, ας πούμε, κάποιες φορές νιώθεις ότι έχω πολύ ελεύθερο χρόνο και θα ήθελα να είμαι στη ρουτίνα της καθημερινότητας. Ποτέ. Ποτέ. Και ορκίζομαι. Ποτέ. Ούτε μία φορά. Εμένα μου τη σπάει το καλοκαίρι μερικές φορές που δεν δουλεύω. Λέω εντάξει, πόσο να κάτσω πια. Εσύ. Υπάρχει μια διαφορά τώρα με μένα που πας να το βρεις να το ταυτίσεις. Εσύ είσαι ελεύθερη και ωραία, αγάπη μου. Απλά ξέρεις τι σκέφτεσαι, λες. Αν όμως δεν είμαι με έναν άνθρωπο μαζί και είμαι μόνη μου. Εκεί που καλά, έτσι, περνάμε και λίγο ωραία μέσα στη δουλειά, βλεπόμαστε, μιλάμε, ξεχνιέμαι και λίγο, ντυνόμαστε, φτιαχνόμαστε κτλ. Αν όλο αυτό φύγει τώρα και ξανάρθει τον Οκτώβριο, τον Σεπτέμβριο, δεν ξέρω πότε, εγώ πώς θα περνάω την ώρα μου, ενώ εγώ τι λέω, πόσες μέρες είναι, ας πούμε, 63, ούτε μία δεν θα χάσω τη βαλίτσα μας. Τα μαζέψαμε και εξαφανιστήκαμε. Είναι αλλιώς. Δηλαδή, δίκιο, ναι, γιατί στη φάση που είσαι, βέβαια. Όταν ήμουν εκεί, ήμουν ελεύθερη. Αλλά ελεύθερη, θα πω, χωρισμένη. Όταν ήμουν χωρισμένη, με απασχολούσε λίγο το καλοκαίρι, παρότι ήταν εύκολη η εποχή. Τα Χριστούγεννα δεν τα ήθελα με τίποτα. Αλλά άμα είχε δεσμό, τέλεια όλα, καλοκαίρι, για και χειμώνες. Περιμένω να πάω. Αφήστε το στημένο το πάνελ εδώ, μπορεί καμιά μέρα που δεν θα έχω τι να κάνω, να έρχομαι να κάθομαι. Εσύ, εμεί δεν θα είμαστε παντό. Δεν πειράζει, θα κάθομαι. Δεν θα τα λύσασα εμεί, να το ξέρει. Δεν θα μα βρει εδώ.